ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Μια περιοχή πολύ αγαπημένη σε μένα και που έχει συνδεθεί με τη μακρά μου πολιτική διαδρομή ποικιλοτρόπως. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί με αφορμή ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την καθυστέρηση στα χειρουργεία του Βενιζελίου. Πρώτα-πρώτα θέλω να στείλω ένα καθαρό μήνυμα σε όλους. Οι πολίτες μας ανέθεσαν την ευθύνη να δίνουμε λύσεις αποτελεσματικές χωρίς καθυστερήσεις. Αυτήν την ευθύνη μας την έδωσαν για να βελτιώσουμε τη ζωή τους. Αυτή την ευθύνη αναλαμβάνω πλήρως ως αρμόδιος υπουργός, ζητώντας καταρχήν συγγνώμη από τους πολίτες του Ηρακλείου για την ταλαιπωρία που υπέστησαν με τις αναβολές των χειρουργείων. Αυτή η κατάσταση δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τη βούληση και τη γνώση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Έχουμε τη βούληση και τη γνώση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του ΕΣΥ για να στηρίξουμε το ιατρικό και νοσηλευτικό αλλά και το λοιπό προσωπικό που κάνει τη δουλειά του ώστε με αξιοπρέπεια να λύνουν τα θέματα υγείας των πολιτών. Η παρουσία μας όμως εδώ σήμερα σηματοδοτεί και κάτι ευρύτερο. Δουλεύουμε για να αναβαθμίσουμε το ΕΣΥ σε ολόκληρη τη χώρα. Κανένας πολίτης τη στιγμή της ανάγκης του δεν θα είναι μόνος του. Κανένας τέλεχος, γιατρός, νοσηλευτής που κάνει τη δουλειά του δεν θα εμποδίζεται από νοοτροπίες του χθες. Δουλεύουμε για να αλλάξουμε τις ζωές όλων των ανθρώπων προς το καλύτερο και δεν θα σταματήσουμε αν δεν το πετύχουμε σε κάθε γωνιά της χώρας. Για αυτό το σκοπό λοιπόν είμαι εδώ σήμερα, για να ανακοινώσω την άμεση ενίσχυση του αναισθησιολογικού τμήματος του Βενιζελίου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ένα ιστορικό νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο άξιο, ηρωικό επί πολλές δεκαετίες, που καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης και περαιπέρα των νησιών. Την ενίσχυση λοιπόν του αναισθησιολογικού τμήματος με έκτακτες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, ώστε να καλυφθούν άμεσα τα κενά που υπάρχουν, να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να εκτελούνται χωρίς καθυστέρηση τα χειρουργεία που πρέπει να γίνουν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Θα λειτουργήσουν άμεσα σε κάποιες μέρες με οργάνωση, προγραμματισμό της ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εδώ, σε αυτή την αίθουσα, στην 7η ΥΠΕ, με τη συμμετοχή όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων. 4 λοιπόν χειρουργικά τραπέζια, για να καλύπτονται όπως στο παρελθόν οι ανάγκες των χειρουργείων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναισθησιολόγους, τους γιατρούς, αλλά και όσους άλλους συνέβαλαν στο να λυθεί το πρόβλημα αυτό, το οποίο θα λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία για τρίμηνο και ταυτόχρονα θα δρομολογήσουμε μια σειρά από πράγματα τα οποία θα σας ανακοινώσω στη συνέχεια. Σας σημειώνω απλά ότι μέχρι και τον Αύγουστο του 2023 είχαν πραγματοποιηθεί στο Βενιζέλιο 7.718 χειρουργικές επεμβάσεις. Όπως τόνισα, όπου υπάρχει θέμα ενίσχυσης με ιατρικό προσωπικό, άμεσα θα προκηρυχθούν θέσεις, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, ζήτησα από την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου να μου προτείνουν άμεσα μέχρι τέλος της εβδομάδας ποιες θέσεις, πέρα από την αναισθησιολογία,
είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητες και αναγκαίες, ώστε να προχωρήσουμε σε ρύθμιση fast track πρόσληψης γιατρών στο νοσοκομείο Βενιζέλιο του Ηρακλείου, έτσι ώστε να προκηρύξουμε και να προσλάβουμε άμεσα τους γιατρούς που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να γίνει περαιτέρω αξιόμαχο. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα συνολικά προσωπικού στα νοσοκομεία μας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Λείπουν 1 εκατομμύριο εργατικά χέρια στον τομέα της υγείας και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με μας. Έχουμε δώσει προτεραιότητα σε κάποιες ειδικότητες όπως η αναισθησιολογία που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και όχι μόνο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε ό,τι αφορά όλες αυτές τις θέσεις που το Βενιζέλιο νοσοκομείο έχει ανάγκη θα προκηρυχθούν με fast track διαδικασίες και θα τελειώσουν πολύ πολύ σύντομα. Αυτός είναι ο ένας άξονας. Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με μια σειρά από πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή τρέχουν ως επεμβάσεις υποδομών στο νοσοκομείο του Ηρακλείου, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, και ενώ προχωράμε ταυτόχρονα και στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Θέλω να ευχαριστήσω και να επενέσω δημόσια για την αφοσίωσή της στον τομέα της υγείας στην περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει χρηματοδοτήσει 3 σπουδαία έργα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που αφορούν την ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση του κτηρίου του Βενιζέλιου, του παλιού κτηρίου του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Μετά την παράδοση της νέας πτέρυγας, το αργότερο στα τέλη του 23 θα έχουν παραδοθεί οι μελέτες για όλο το παλιό κτίριο και ο κύριος Περιφερειάρχης και εγώ θα αναζητήσουμε και θα βρούμε λύσεις χρηματοδότησης. Την ίδια ώρα η Περιφέρεια χρηματοδότησε μελέτη που θα βάλει μια τάξη στον αύλιο χώρο του νοσοκομείου, στους χώρους στάθμευσης κτλ. Παράλληλα έχει χρηματοδοτηθεί μελέτη που παρατίθεται μέσα στους επόμενους μήνες για την ανακαίνιση του παλιού κτηρίου του Πανανίου νοσοκομείου, στο οποίο έχει προβλεφθεί να στεγαστούν το κέντρο ημέρας αυτισμού, ο σταθμός αιμοδοσίας, ημερήσια χειρουργία και τμήμα φυσικοθεραπείων. Είναι σε πορεία δημοπράτησης επίσης τα έργα ανακαίνησης των τμήματων επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, στα πλαίσια πάλι του RRF, του Ταμείου Ανάκαμψης. Σχεδιάζουμε την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με νέο μαγνητικό τομογράφο, με νέα γάμα κάμερα, νέες χειρουργικές τράπεζες, νέο ψηφιακό μαστογράφο, νέο ψηφιακό ακτινολογικό. Θα ήθελα να σας πω επίσης ότι τα 4 τελευταία χρόνια στο προσωπικό του νοσοκομείου προσθέθηκαν 86 γιατροί, 35 μόνιμοι και 51 επικουρικό προσωπικό, ενώ παράλληλα προσέφεραν υπηρεσίες και 3 ιδιώτες γιατροί. Επίσης, από το 2020 ως σήμερα, προκηρύχθηκαν συνολικά 49 θέσεις ιατρικού προσωπικού, 23 θέσεις το 2010, 11 το 2021, 1 θέση το 2022 και 14 το 2023. Ενώ αναμένονται αυτά που σας είπα, δηλαδή αντί για το 2024, το τονίζω αυτό, αντί για το 2024, πολύ γρήγορα οι θέσεις που έχει ανάγκη το Βενιζέλιο θα προκηρυχθούν με διαδικασίες έξτρα γρήγορες για να καλυφθούν οι ανάγκες του. Τέλος, από την προκήρυξη για τις νοσηλεύτριες, οι οποίες οι δύο ήδη, για τις οποίες ήδη έχουν οι δύο ανακοινωθεί τα αποτελέσματά τους, αναμένεται εντός του προσεχούς διαστήματος η ανάληψη υπηρεσίας 15 εργαζομένων, ενώ αναμένεται και μια ακόμη με 24 άτομα νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Και βεβαίως, μέσα στο 2024, προβλέπεται η πρόσληψη 3.000 περίπου νοσηλευτών και 1.500 περίπου γιατρών
πολλά από αυτά, πολλές από αυτές τις προσλήψεις του νοσηλευτικού προσωπικού, πέρα από τα ιατρικά που ανέφερα, το ιατρικό προσωπικό του Βενιζελίου, αφορούν πάλι το Βενιζέλιο, αλλά και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης. Θέλω να πω ότι έχουμε κάνει φέτος μια, έχουμε ετοιμάσει μια, θα έλεγα, καινοτομία σε ό,τι αφορά τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ούτως ώστε και το ΠΑΓΝΗ να προσλάβει, πέραν των γιατρών ΕΣΥ, να προσλάβει και επίκουρους καθηγητές, προκειμένου να στελεχώσουν την ιατρική σχολή της πόλης, αλλά και το νοσοκομείο της πόλης, το ΠΑΓΝΗ, που είναι ένα κορυφαίο, από τα κορυφαία νοσοκομεία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, για να κλείσω, είμαστε εδώ, είμαι εδώ. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύπτει προς όφελος του νοσηλευομένων, όσο και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν καταρχήν στην επίλυση του προβλήματος που προέκυψε πριν από λίγες μέρες. Δεν θα επιτρέψω καμιά ολιγορία σε κανέναν, ούτε παρέκκληση από τις εντολές οι οποίες δόθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής όλων αυτών των οδηγιών, και θέλω να ευχαριστήσω όλους για την υπερπροσπάθεια που καταβάλουν και που παραμένουν στην πρώτη γραμμή της μάχης, αυτοί οι εξεθαύμαστοι άνθρωποι, γιατροί, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, παρόλες τις αντιξοότητες, για το κοινό όφελος. Ευχαριστώ πολύ. Υπουργέ, οι διαδικασίες που είπατε για fast track προσλήψεις αφορούν...